Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Στέργιο Τζίντζιο, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης. Καλημέρα κύριε Τζίντζιο, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Γιάσιο, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες, τους άλλους πολίτες. Είμαι πολύ καλά. Για πείτε μας λίγο, ποιο είναι το πολιτικό διακύβευμα για εσάς στις ευρωεκλογές αυτές? Φυσικά είναι ο ίδιος ο πολίτης, διότι ο ίδιος ο πολίτης είναι αυτός ο οποίος απουσιάζει από τα κοινά της πολιτείας. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κοινός νους, δεν υπάρχει κοινωνία. Δηλαδή δεν σκεφτόμαστε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όλοι οι πολίτες, διότι απουσιάζουμε από τη λήψη αποφάσεων, απουσιάζουμε από την κριτική σκέψη. Έχουμε απαξιώσει την πολιτική εντός μα και εκτός Ελλάδος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε αυτό έχουν συντελέσει όλοι αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί, οι οποίοι αναλαμβάνουν να μας αντιπροσωπεύουν είτε εντός της χώρας είτε μέσα στα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι υπάρχει έδαφος για να ενδιαφερθεί ο κόσμος για αυτές τις ευρωεκλογές? Γιατί όλοι τουλάχιστον με τον ένα τον άλλο τρόπο παραδέχονται ότι θα έχουμε μεγάλη εποχή, κύριε Τζίτζο. Πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα? Και πώς μπορεί να ενεργοποιηθεί ο κόσμος για να έρθει τελικά στις κάλπες να ψηφίσει? Η Ελλήνων Συνέλευση αδιάκοπα από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε ως πολιτικός φορέας από το 2015, μέσα από την ανάγκη ύπαρξης ενός φορέα ο οποίος θα ενεργοποιήσει και θα φέρει μέσα του πολίτες στην βάση της ένωσής μας ως Έλληνες και τίποτα άλλο, γιατί αυτό έχουμε, είμαστε Έλληνες και εκεί πρέπει να ενωθούμε. Από την πρώτη στιγμή στόχο έχει την ενεργοποίηση των πολιτών, την ένταξή τους μέσα στην ίδια την πολιτεία, για να μπορέσει η πολιτεία να πάρει σάρκα και οστά, αντιπροσωπεύοντας και εκπροσωπώντας τον ίδιο τον πολίτη. Η αποχή είναι δεδομένη τα τελευταία χρόνια. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχει απαξιωθεί η πολιτική, έχει απαξιωθεί ο ίδιος ο πολίτης. Οι νεότερες ηλικίες δεν σπέβδουν προς τις κάλπες. Οι παλαιότεροι ψηφίζουν από συνήθεια, διότι έτσι έχουν μάθει τόσα χρόνια. Φοβούνται την κοινωνική καταγραφή, φοβούνται να αλλάξουν αυτό που ζουν, διότι υπάρχει μια συνήθεια η οποία έχει δημιουργηθεί και έχουμε κλειστεί όλοι σε μια μοναξιά όπου δεν φοβόμαστε να αντικρίσουμε το αύριο με μια αλλαγή. Ουσιαστικά μου περιγράφεται μια πολιτική ρουτίνα, αυτό μου περιγράφεται. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτό που συζητάμε. Η Ελλήνων Συνέλευσης αυτό ήρθε να σπάσει. Ήρθε να ταράξει τα νερά με μια συγκεκριμένη στρατηγική όπου δεν έχει παρεκκλίνει χιλιοστό, ενώ έχουμε δει τους κομματικούς μηχανισμούς να γίνονται μεταγραφές και μεταπηδήσεις από το ένα κόμμα στο άλλο. Σήμερα λέμε αυτά, τα αύριο λέμε άλλα. Η Ελλήνων Συνέλευση μια συγκεκριμένη στρατηγική έχει θέσει ως μοναδικό στόχο και σκοπό την ανάδειξη του πολίτη, τη συμμετοχή του στα κοινά και, αν θέλετε, την απελευθέρωση πρώτα του Έλληνα από τα δεσμά που το έχουν επιβάλει, τα οικονομικά δεσμά που το έχουν επιβάλει αυτοί οι εισαγωγικά οι δανειστές, που δεν είναι κανείς άλλος, αν θέλουμε να το δούμε πραγματικά στη βάση του, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτοί είναι τα δύο μέλη της Τρόικα και το τρίτο είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποια ήταν η ενέργεια που έκαναν οι ευρωβουλευτές από οποιοδήποτε χώρο και να προέρχονται, ούτως ώστε να θέσουν βέτο όταν επιβλήθησαν τα μνημόνια, και τι κέρδισε η Ευρώπη από τα μνημόνια, αυτή τη μνημονιακή πολιτική, την οποία επέβαλε σε έναν επί 32 χρόνια εταίρο τότε, 43 χρόνια εταίρο σήμερα. Τι είναι αυτό που κέρδισε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ξεπουλήσαμε τους δρόμους, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, ξεπουλήσαμε γεωργικές παραγωγές, ξεπουλήσαμε την χώρα, παραδώσαμε εθνική κυριαρχία και όλα αυτά μεταπήδησαν σε ανώνυμες εταιρείες. Στην ουσία η Ευρώπη δεν είχε κανένα απολύτως όφελος. Άρα μιλάμε συνήθως για μια Ευρώπη, όπως ήθιστε να λένε, των λαών, όμως στην ουσία η Ευρώπη πλέον δεν είναι των λαών και των ανθρώπων, η Ευρώπη είναι των ιδιωτικών ανωνύμων εταιριών. Και αυτό πρέπει να πάψει, γιατί είναι έξω από τη φυσιολογία του ίδιου του ανθρώπου. Πριν συνέλευσης, κύριε Γιάτσιο, έχει συγκεκριμένο σχέδιο, έχει εξειδικευμένα στελέχη τα οποία ασχολούνται με συγκεκριμένους τομείς, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα και να δώσουμε και την λύση. Από σήμερα, πώς θα προέρθει αυτή η λύση, από τη στιγμή που υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες, μου είπατε,
μου περιγράψατε μια κατάσταση με τα μνημόνια, όλα αυτά που τα έχουμε περάσει με τον ένα τον άλλο τρόπο, ο καθένας προσωπικά τα βιώσαμε τόσα χρόνια. Και τα βιώνουμε ακόμα. Ναι, σαφέστατα, σαφέστατα. Η απεργία των, γιατρών των μικροβιολογικών εργαστηρίων είχε σχέση με έναν μνημονιακό νόμο που κανονικά θα έπρεπε να έχει καταργηθεί. Τρεις εβδομάδες οι πολίτες εισέπραταν αυτή την κινητοποίηση που ήθελαν να κάνουν εξετάσεις και έχουν σχέση με την υγεία τους. Λοιπόν, πώς μπορούμε να απεγκλωβιστούμε έτσι από όλα αυτά? Υπάρχουν χρήματα, πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Καταρχήν. Εσείς προτείνετε δηλαδή έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστροφή σε εθνικό νόμισμα? Ναι, για πέτε. Σε καμία περίπτωση. Δεν μπορώ να βγω από μια εμπορική σύμπραξη. Έχω μπει ως μέλος, ως εταίρος, συνέτερος σε μια εμπορική συμφωνία. Αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τίποτα άλλο. Και έχω καταβάλει από το 1979 που υπέγραψε ο Γέρος ο Καραμαλής τότε την είσοδό μας και μετά έφερε για ψήφισμα στη Βουλή από το 81 και μετά, μου επευλήθησαν όροι και φόροι, τελωνία και δασμοί που πρέπει να καταβάλω εγώ ετησίως. Και αν δούμε το κοινοπρακτικό με το οποίο εισήλθαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δούμε ότι το φόρο προστιθέμενης αξίας από το 1987 και μετά, στο άρθρο 6, αν δεν κάνω λάθος είναι, το καταβάλω στο ακέραιο. Τους τελωνειακούς μου δασμούς κατά 92%. Δίνω συγκεκριμένο ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κάθε φορά, κάθε χρόνο, ως τακτική εισφορά και ένα άλλο, όπως θα οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως έκτακτη. Άρα έχω καταβάλει χρήμα, πλούτο, υδρότα και αίμα. Και δεν έχω κάνει ποτέ έναν έλεγχο να δω από όλα αυτά τα χρήματα που αν είναι όπως είναι το κοινοπρακτικό, όπως μου αναφέρουν μέσα, γιατί δεν με ενημέρωσε ποτέ ένας ευρωβουλευτής, δεν έκανε ένα ταμείο να κλείσουμε για φέτος τι δώσαμε, τι πήραμε. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς, αλλά αν δούμε το κοινοπρακτικό, τότε τα ποσά είναι δυσθεώρητα τα οποία έχω καταβάλει. Κάτι τέτοιο δεν μας έλεγαν και οι Γερμανοί που μας κούνουσαν το δάχτυλο, μπέκα στα νιούν, ότι πληρώνουμε τους Έλληνες εμείς, δίνουμε τα περισσότερα λεφτά. Από πού και ως πού. Το ότι κάποιος βγαίνει και λέει, γιατί ο Γερμανός εμένα μου χρωστάει ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Αν θέλετε να το δούμε στη βάση δηλαδή του ανθρώπου. Ο Γερμανός εμένα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μου χρωστάει ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Να κάτσει να κοστολογήσει πόσο κάνει ένας Γερμανός, να μου πει πόσο στοιχίζει μια γερμανική ψυχή, μια ανθρώπινη ψυχή, γιατί δεν υπάρχουν Γερμανοί και Ιταλοί, υπάρχει μόνο άνθρωπος. Να μου κοστολογήσει πόσο κάνει μια ανθρώπινη ψυχή για να έρθουμε να κάνουμε ταμείο. Γιατί αν δω μόνο το δάνειο το οποίο έχω δώσει στο κατοχικό που ήταν 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια τότε, επαναλαμβάνω 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια τότε, σήμερα το ποσό αυτό είναι δυσθεώρητο. Και κανείς ποτέ δεν έχει μιλήσει. Δεν μιλάω καν για τις γερμανικές αποζημιώσεις που είμαστε η μοναδική χώρα που δεν τις πήρε ποτέ. Και μάλιστα το 2014 σύσσωμοι ευρωβουλευτές αρνήθηκαν για άλλη μια φορά να τις λάβουμε. Οπότε ο Γερμανός θα πρέπει να μείνει στη Γερμανία, να κοιτάξει, ενώ τον πολιτικό Γερμανό, τον κομματικό μηχανισμό. Ο Γερμανός σαν άνθρωπος εμένα δεν μου φταίει. Και αν θέλετε τότε τους έσυραν σε αυτό το αιματοκύλισμα του πλανήτη. Θα πρέπει να δούνε τα εσωτερικά τους, να δούνε τα προβλήματά τους, γιατί η Γερμανία αυτή τη στιγμή το εξωτερικό της χρέος είναι 7,5 τρισεκατομμύρια. Είναι 12 φορές ο προϋπολογισμός της, αλλά η Ελλάδα ήθελε σώσιμο το 2010. Η Ελλάδα με 125% του ΑΕΠ ήθελε σώσιμο, ενώ η Γερμανία είναι 12 φορές επάνω. Είναι πάνω από 1200% του ΑΕΠ και έγινε ένα πείραμα. Τιμωρήθηκε ο Έλληνας για ποιον λόγο? Αυτή η έξοδος, όπως με ρωτήσατε, μπορεί να γίνει διότι πρώτον, έχω διαφυγόντα κέρδη. Δεν έχω ελέγξει ούτε μία δανειακή σύμβαση. Δεν έχω ελέγξει ούτε μία συνθήκη ευρωπαϊκή. Ούτε μία. Και δεν έχω ενημερωθεί ποτέ. Ξέρετε τι λέει, να σας διακόψω. Ξέρετε τι λέει ο θυμόσφος λαός μετά την απομάκρυνση από το ταμείο και αφού βάλεις την υπογραφή σου? Νομίζω ότι αυτά είναι συντελεσμένα. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει ανατροπή με βάση τουλάχιστον την επιχειρηματολογία που εσείς μας αναπτύσσετε. Τι εννοείτε? Ότι έχουμε υπογράψει, έχουμε δεσμευτεί. Τι έχουμε υπογράψει? Μνημόνια, δανειακές συμβάσεις. Ναι, βεβαίως. Για το μνημόνιο δεν αποφάσισε ποτέ κανένας πολίτης. Για το μνημόνιο αποφάσισε η εκάστοτε γενική κυβέρνηση. Και αν θέλετε στο μεσοπρόθεσμο, ένας διορισμένος πρωθυπουργός. Δεν είναι καν εκλεγμένος. Άρα όλα αυτά, όταν ο Έλληνας πολίτης αποφασίσει να ενωθεί και να αποφασίσει ο ίδιος, όχι ο αντιπρόσωπός του, αλλά το ίδιο το πρόσωπο, το ίδιο το πρόσωπο είναι το έθνος των Ελλήνων, όλα αυτά είναι μουτζούρες για μικρά παιδιά, κύριε Γιάτσιο. Η Ελλήνων Συνέλευση προτείνει έναν πλήρη έλεγχο όλων των συμβάσεων, αν είναι μονομερείς, αν είναι ελαιόντιες οι συμβάσεις, την ενημέρωση όλων των πολιτών για αυτό, για να μπορέσει ο πολίτης επιτέλους να αρχίσει να νιώθει ασφάλεια. Γιατί ασφάλεια δεν υπάρχει πουθενά. Σήμερα ο προϋπολογισμός της χώρας μας
για να μην μιλήσουμε για τους καταπιστευματικούς λογαριασμούς που έχουν υπογραφεί από διεθνές συνθήκες και έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, ο καθένας, είτε ο Γερμανός, είτε ο Ιταλός, είτε ο Ισπανός, όλοι έχουν μετέσχει σε αυτές τις διεθνείς συμφωνίες και έχουν καταπιστευματικούς λογαριασμούς, χρήμα δηλαδή από το οποίο μπορεί να δανειστεί ο καθένας άτοκα, άτοκα επαναλαμβάνω, και όλες αυτές οι εταιρείες, Lidl κτλ. Γίνονται από αυτούς τους λογαριασμούς, χωρίς να βάλει κανείς χρήματα, με εγγύηση πάντα τον πολίτη της εκάστοτε χώρας. Ο προϋπολογισμός της χώρας μας, για να μην μιλήσουμε για αυτά, ο προϋπολογισμός της χώρας μας σήμερα, φέτος ξεπερνάει το 1-3% δις έσοδα. Άρα, χρήματα υπάρχουν. Έχουμε πληρώσει πάνω από 586 δισεκατομμύρια. Πού είναι όλα αυτά τα χρήματα, κύριε Τζιντζιού? Αυτό θα πρέπει να μας απαντήσει η ΑΔΕ, όπου αυτή είναι η οποία τα εισπράττει. Η ανεξάρτητη αρχή, η οποία υπάρχει με έναν νόμο μνημονιακό, επεβλήθηκε με το 4389 του 2016, και σήμερα δεν γνωρίζουμε ότι 600 δισεκατομμύρια, 632 δισεκατομμύρια, εισπράττει η ΑΔΕ και κανείς δεν ελέγχει που πάνε. Δεν ελέγχει κανένας, γιατί εμείς ψηφίσαμε, υποτίθεται, οι κομματικοί μηχανισμοί, ότι αυτοί θα εισπράττουν και θα διαχειρίζονται και θα βγάζουν και τους φόρους, αλλά δεν θα μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, ούτε καν από κοινοβουλευτικό μηχανισμό. Μέσα. Σήμερα η Ελλάδα έχει πλούτο. Έχει αποδειχθεί. Είναι πασιφανές. Όποιος δεν θέλει να τον δει, απλά δεν θέλει. Όχι, δεν μπορεί. Σήμερα άκουσα που είπατε πριν για το τι έχει βιώσει η Θεσσαλία τον τελευταίο χρόνο, το οποίο είναι τραγικό. Οπότε βλέπουμε ότι πουθενά δεν υπάρχει ασφάλεια, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Την Ευρώπη δεν την ενδιαφέρει αν η Ελλάδα πνίγεται, αν η Ελλάδα καίγεται, αν η Ελλάδα αποστρατικοποιείται, αν τα ανατολικά και νότια ανατολικά σύνορά της με την Ασία δεν προστατεύονται. Δεν πρέπει να δούμε τελικά το κομμάτι της ασφάλειας σε όλους τους τομείς, είτε είναι οικονομία, είτε είναι γεωργική παραγωγή, είτε είναι προστασία των σωμάτων ασφαλείας, είτε είναι δασική κυριαρχία. Δεν θα πρέπει να το δούμε? Ποτέ μίλησε κανείς για όλα αυτά? Ποτέ? Και σήμερα, αν παρατηρήσουμε τους κομματικούς μηχανισμούς, δεν κάνουν καν, δεν μιλάνε καν για την Ευρώπη. Αν δείτε, όλα τα κόμματα μιλάνε για το τι θα κάνει ο καθένας σε εθνικό επίπεδο. Με αυτό το είδαμε και απέτυχαν όλοι. Όπως απέτυχαν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και απέτυχαν στο σύνολό τους, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι στο κέντρο της πολιτικής. Πάντα στο κέντρο της πολιτικής υπάρχει το κεφάλαιο. Υπάρχει κεφαλαιοκεντρισμός. Και αυτό έχει επιβληθεί από τραπεζικούς μηχανισμούς, οι οποίοι δανειοδοτούν αυτά τα κόμματα. Μα και εσείς τόση ώρα για χρήματα, για κατασπιστεύματα που μιλούσατε, ναι, κύριε Τζίντζιου. Ναι. Το ίδιο πράγμα ουσιαστικά. Μα αυτά είναι τον. Όχι, όχι. Αυτά είναι των ανθρώπων, αγαπητέ κύριε Γιάτσιο. Τα χρήματα είναι των ανθρώπων. Και όταν μιλάμε για τράπεζες, μιλάμε για τους ανθρώπους. Οι ιδιωτικοί αυτοί μηχανισμοί διαχειρίζονται τον πλούτο που παράγουμε εγώ, εσείς, ο Λαρισαίος Γεωργός, ο Σεραίος Γεωργός, ο επαγγελματίας και ούτω καθεξής. Αυτοί, εμείς είμαστε οι οποίοι παράγουμε τον πλούτο και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μπορούμε να τον καταθέτουμε μέσα σε αυτά τα μαγαζιά, και όταν θέλουμε να βγάλουμε τα χρήματά μας, να μας ρωτάνε τι τα θέλουμε. Τα δικά μας τα λεφτά. Να μας επιβάλλουν τέλος 2, 3, 5 ευρώ για να μπορούμε να συναλλάξουμε τα δικά μας χρήματα. Αυτό το βλέπετε εσείς φυσιολογικό? Με τις τράπεζες ούκο λίγες φορές τα έχουμε πει, και με τις προμήθειες και με όλα αυτά. Υπάρχουν αρμόδιοι, ναι, υπάρχουν αρμόδιοι και έχουν βεβαίως τη δύναμη. Δεν ξέρω αν η Ελλήνων Συνέλευση έρθει στα πράγματα, θα μπορέσει να τα αλλάξει όλα αυτά από τη μια στιγμή στην άλλη. Εδώ μιλάμε για ουσιαστικά για παγιωμένες καταστάσεις που με τον ένα τον άλλον τρόπο χρειάζονται όχι απλά. Χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να αλλάξει έτσι όπως μας τα περιγράφετε. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να ανατραπεί δηλαδή όλο αυτό που έχουμε σήμερα. Ω συγκροτημένη πολιτεία, θεσμοί, όλο αυτό που ζούμε δηλαδή. Μα δεν υπάρχει καμία συγκροτημένη πολιτεία σήμερα. Μια αναρχία κυβερνά τον τόπο. Και τη δει και δει την Ευρώπη. Και φαίνεται, γιατί έχει χάσει την ταυτότητά της Ευρώπη, μας φέρει σε ένα πόλεμο με την Ουκρανία όπου κανένας Ευρωπαίος πολίτης δεν ρωτήθηκε. Αλλά πέρα από αυτό, η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος πώς υπάρχει και υφίσταται, κύριε Γιάτσιο? Πώς δημιουργήθηκε η Εθνική Τράπεζα, πώς δημιουργήθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, πώς δημιουργήθηκε? Με ένα νόμο. Με ένα νόμο λοιπόν, και εφόσον εγώ το ιδιωτικό χρέος των τραπεζών, την κακοδιαχείρισή τους το 2010 το έκανα δημόσιο και εκτινάχθηκε το δημόσιο κατά κεφαλήν εξωτερικό χρέος,
Τα 187 δισεκατομμύρια που δεν είχαν τότε οι τράπεζες, που είχαν έλλειμμα, τα έκανα δημόσιο χρέος. Άρα οι τράπεζες αυτές μου ανήκουν και φροντίσαν να φτιάξουν μηχανισμούς όπως το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ για να μπορέσουν να απεμπλακεί, λέει το δημόσιο, όπως είπε ο κ. Βενιζέλος, από τις τράπεζες, που στην ουσία ανήκουν στον Έλληνα πολίτη. Άρα, αφού με ένα νόμο δημιουργήθηκαν όλα αυτά, αφού με ένα νόμο επεμπλήτησαν, διότι σε μια, όπως είπατε, οργανωμένη πολιτεία που σήμερα δεν υπάρχει, όλα γίνονται βάσει νομοθεσία. Ιδάλλως δεν μπορεί να κινηθεί κανείς μέσα σε μια χώρα. Έτσι ακριβώς με μια νομοθεσία θα περάσουμε στον έλεγχο και θα δούμε εκεί αν πρέπει να συνεχίσουν να είναι βιώσιμα κάποια μαγαζιά ή αν θα πρέπει να μας πληρώσουν πίσω αυτά που μας χρωστάνε. Και αυτό πρέπει να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί η νομισματική και η οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έναν από τους 7 θεσμούς που λειτουργούν σήμερα την Ευρώπη. Αυτά θα πρέπει ο πολίτης να σκύψει από πάνω και να τα δει. Η Ελλήνων Συνέλευσης είναι εδώ, ήρθε για να μείνει, κυνηγήθηκε τόσο πολύ, λασπολογήθηκε τόσο πολύ και δύο πρόεδρος μας, ο κύριος Αρτέμης Σόρας, γιατί πραγματικά φέρει την λύση για την απελευθέρωση του ανθρώπου. Αδίκως μπήκε στη φυλακή, δηλαδή ο κύριος Σόρας, τώρα θα να μην ανοίξουμε άλλες κουβέντες. Για τις πολιτικές του πεπιθήσεις, αν διαβάσετε. Ουσιαστικά μου μιλάτε για πολιτική δίωξη. Φυσικά, είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που μετά την μεταπολίτευση φυλακίστηκε για τις πολιτικές του πεπιθήσεις και αυτό είναι ξεκάθαρο με βάση τις δικαστικές αποφάσεις. Αθωώθηκε σε όλα και για τα 600 δις και για την Τράπεζα της Ανατολής και για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, σε όλες τις κατηγορίες είναι αθώος. Αλλά έπρεπε να τον δούμε όλοι κατατρεγμένο από το σύστημα, από το καθεστώς αυτό, για να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι αστείο. Η απελευθέρωση του Έλληνα πολίτη δεν είναι καθόλου αστεία και δεν του Ευρωπαίου. Και πρέπει να τη δούμε πάρα πολύ σοβαρά, ό,τι ηλικία και να έχουμε. Διότι αν είμαστε 50, 60, 70, φέρουμε τεράστιο μέρος της ευθύνης για αυτό που ζούμε σήμερα. Αν είμαστε νέοι, δεν μπορούμε να απέχουμε, φέρουμε τεράστιο μερίδιο ευθύνης για το τι θέλουμε για μας και για το μέλλον των παιδιών μας. Οπότε πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί. Γι' αυτό και καλούμε όλους τους πολίτες της Λάρισας. Το Σάββατο, κύριε Γιάτσιο, στην πλατεία Ταχυδρομείου, στις 8.30 ώρα, θα γίνει μια ομιλία. Θα είμαι εγώ προσωπικά, θα έρθω από τις Σέρες, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλους τους Λαρισαίους, όλους τους Θεσσαλούς, τι ακριβώς συμβαίνει με την Ευρώπη και τι ήρθε η Ελλήνων Συνέλευσης να αλλάξει αυτό που ζούμε σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τζιτζού, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Περισσότερα και αναλυτικότερα, όπως είπατε και εσείς, το Σάββατο στην πλατεία Ταχυδρομείου στις 8.30 το βράδυ. Να είστε καλά. Καλή σας ευχαριστώ, χαρά, κύριε Γιάτσιο. Δύναμη και φως σε όλους τους ανθρώπους. Και καλή επιτυχία στις ευρωεκλογές. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά.